Γεια σας, τι κάνετε? Σήμερα μία συνταγή οικογενειακή. Μία συνταγή με μαϊντανό, λιμόνι και νερό. Για ποιο πράγμα? Πρώτα απ' όλα κατεβάζει την χοληστερίνη τη κακή. Αλλά δεν σας τη δίνω αυτή τη συνταγή για αυτό το λόγο, γιατί είναι και άλλα πράγματα που βοηθούν στην κατάσταση. Όλες οι φλεγμονές. Έχει κάποιος τη φλεγμονή ήδημα, ειδικά όταν είναι ήδημα κάτω άκρων ή όταν είναι πρισμένο ένα κομμάτι του σώματος μετά το χτύπημα, μετά την, ξέρω κι εγώ, κάποιο ατύχημα. Και έχουμε κάπου, θα βάλω 2-3 φωτογραφίες, θα καταλάβετε. Όταν από τον οργανισμό πρέπει να φύγει παραπανήσιο νερό, θα το πούμε έτσι απλά. Σε περίπτωση που ο γιατρός μας έχει γράψει Lasix, αλλά δεν θέλουμε να πάρουμε φάρμακο, γιατί έχει κάτι εντελώς φυσικό που βοηθάει. Βοηθάει βέβαια και σε δύσκολες περιπτώσεις, βοηθάει και σε εύκολες περιπτώσεις. Λοιπόν, εγώ βάζω φωτογραφίες και σας δίνω τη συνταγή. Είναι πανεύκολη, δεν έχει κάτι δύσκολο και σίγουρα θα καταφέρετε να το κάνετε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μαϊντανό φρέσκο. Καλύτερα να είναι μαϊντανό με ρίζα. Οπότε θα ζητήσετε εκεί που αγοράζετε, όποιος έχει χωριό είναι τυχερός. Το μαϊντανό αυτό το πλένουμε. Το κόβουμε κομματάκια και γεμίζουμε μία τέτοια κούπα. Εγώ έχω μικρονάκια. Μία κούπα γεμάτη, όχι πατημένη πολύ. Βάζουμε σε ένα γυάλινο βάζο, λίγο μεγαλούτσικο, 1,5 λίτρο βάζω το πολύ. Βάζουμε από πάνω 1 λίτρο καυτό νερό. Κλείνουμε καπάκι, αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 12 ώρες. Μετά από 12 ώρες βάζουμε εκεί πέρα μέσα ένα λιμόνι κομμένο σε μικρά κομματάκια. Μαζί με τη φλούδα βγάζουμε μόνο τα κουκούτσια. Βάζουμε όλο αυτό το λιμονάκι μέσα και κρατάμε στο ψυγείο. Από τη στιγμή που βάλατε το λιμόνι, μετά από 2-3 ώρες μπορείτε να αρχίζετε να πίνετε. Πώς πίνουμε? Πίνουμε 3 φορές την ημέρα ένα φλιτζανάκι του καφέ μισή ώρα πριν το φαγητό, 20 λεπτά πριν το φαγητό. Μη φοβάστε, γιατί είναι ανακαταμένο με νερό, δεν θα έχει τίποτα οξύτιδα, δεν θα σας πειράζει το στομάχι, όποιος και έχει έλκος, να μη φοβάστε. Ένα φλιτζανάκι μισή ώρα, 30 λεπτά, 20 λεπτά πριν το φαγητό. Αυτό, μέχρι που να τελειώσει αυτό το λίτρο, πόσο είναι εκεί πέρα. Κάποια στιγμή θα το στραγγίσετε κιόλας, μετά από 2-3 ώρες, γιατί θα έχετε και το μαϊντανό και το λιμόνι, θα στέκετε, μετά από 3-4 μέρες το στραγγίζετε και έχετε αυτό το νεράκι. Να μην φύγετε μακριά από τη τουαλέτα, γιατί είναι διουρητικό. Αυτό, εύκολη συνταγή είναι. Φλεγμονές, ίδιμα, χοληστερίνη. Και όποιος θέλει να χάσει κιλά, μπορεί να δοκιμάσει και γι' αυτό το λόγο, ενώ δεν είναι γι' αυτό το λόγο. Πρέπει να κρατάμε και λίγο φιρμουάρ στο στόμα, αλλά άλλη φορά για το φιρμουάρ. Αυτό, θέλω να είστε καλά, πιστεύω θα σας είναι χρήσιμη αυτή η συνταγή, γράψτε την κάπως για να την έχετε, γιατί δεν εμπιστεύομαι, εγώ είμαι παλιών αρχών, όλες τις συνταγές πρέπει να είναι γραμμένες, αλλιώς δεν λειτουργώ, κάπως έτσι. Γεια σας, τα λέμε και φιλάκια από τη Θεσσαλονίκη.